Πάσχα έρχεται. Ναι. Έχουμε μπει στη γιορτινή περίοδο του Πάσχα. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει να μάθει τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Για να κάνει τον προγραμματισμό του. Μα έχει κατασταλάξει ο καιρός, γιατί εγώ κομματάκια βέβαια τον βλέπω. Είναι λες αβεβαίως. Δεν ξέρω. Περίμενε ένα λεπτό, θα ρωτήσουμε τον ειδικό και θα μας τα πει όλα. Είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι αναποφάσιστος λίγο ο καιρός ή. Για τη μέρα του Πάσχα έχει δώσει τα δείγματα, αλλά επειδή θα δούμε δύο αλλαγές. Δηλαδή, η πρώτη θα ξεκινήσει από αύριο σταδιακά, από τη Σφαίρη και μετά, βέβαια, βελτιωμένη εικόνα του καιρού που θα τη δούμε και τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, θα έχει ωραία χαρακτηριστικά, καλές θερμοκρασίες. Λίγο ψυχρούλα το βράδυ, αλλά γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Από το Μεγάλο Σάββατο όμως μας επιφυλάσσει άλλη αλλαγή. Μια αλλαγή η οποία θα έχει να κάνει με επαναφορά ψυχρής αέριας μάζας και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξει πάλι το σκηνικό, να περάσουμε σε κάποια συννεφιά και μια πιθανότητα ίσως για κάποιο ξυλόβροχο. Επειδή τώρα πέφτει πολύ περισσότερο η θερμοκρασία το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, δηλαδή στην Ανάσταση και την Κυριακή το πρωί του Πάσχα, πέφτει περισσότερο από ό,τι ήταν τώρα. Έχει την πιθανότητα προς το παρόν, μέχρι να το διευκρινίσουμε, γιατί Μεγάλη Πέμπτη πιστεύω ότι τα προγνωστικά μοντέλα θα είναι πολύ πιο σαφή. Πάντως προς το παρόν πράγματι βλέπουμε μια πιθανότητα για εκεί τις πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα και λίγο το πρωί, πέραν της συννεφιάς, να δούμε και κάποια φαινόμενα ασθενούς παροδικής βροχής σε τοπικό επίπεδο, κυρίως βέβαια στα βόρεια και ορεινές ημιορεινές περιοχές. Φανταστούμε δηλαδή κάτι το οποίο έχει να κάνει με όλη την Κρήτη, προς Θεού, δεν είναι έτσι. Πάντως, Ανάσταση, κύριε Λέκα, την Ανάσταση, τώρα να πάμε στην εκκλησία με τα μπουφανάκια μας, να είμαστε λίγο οργανωμένοι. Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι ο προάβλιος χώρος θα έχει κρύο και η Αναστάση, μια έτσι ακολουθία, νομίζω ότι θα είναι καλό να γίνει μέσα, γιατί θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έξω θα έχει αρκετή ψύχρα, ναι, θα είναι ιδιαίτερα βέβαια για χωριά, έτσι, στα χωριά που ήθιστε να επισκεπτόμαστε και τα λοιπά, θα έχει αρκετή ψύχρα. Mm-hmm. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες πάλι τίποτα σε σκόνη, έχουμε τέτοιες ενδείξεις ότι θα έχουμε πάλι καινούρια κάθοδο ή άνοδο όπως. Εντάξει, η σκόνη είναι με άνοδο. Έρχεται από προφανώς. Γεωγραφικά, άμα το πάμε. Ουσιαστικά, ναι, τώρα βέβαια μας περικυκλώνει, γιατί τώρα μεταφέρεται προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Ισπανία βέβαια. Στη συνέχεια με ένα ρεύμα μπορεί να κατέβει, θα επηρεάσει κυρίως την υπόλοιπη Ελλάδα. Εμάς εδώ και τώρα μας επηρεάζει, υπάρχει μια ροή, αλλά είναι ανεπαίσθητη, δεν είναι κάτι το οποίο φεύγει από τα συνήθεια επίπεδα. Άλλωστε στην κατώτερη ατμόσφαιρα, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές και αυτό πρέπει να το διαχωρίζουμε, είναι άλλο η σκόνη εκείνη η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και ιδιαίτερα ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, είναι η σκόνη άλλης κοκομετρίας της κατώτερης ατμόσφαιρας που γίνεται εισπνεύσιμη. Τέτοιου είδους σκόνη, ας το πω, δεν έχουν. Άρα λοιπόν οι παράγοντες όσον αφορά καθαρότητα από συγκεντρώσεις τέτοιου είδους στην κατώτερη ατμόσφαιρα δεν υπάρχουν, επομένως μην ανησυχεί κάποιος κόσμος εξαιτίας αυτού. Τώρα, υπάρχει μια μεταφορά στην ανώτερη ατμόσφαιρα, τη βλέπουμε να χάνεται, να επανέρχεται λίγο-λίγο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει να κάνει με εκείνο το επεισόδιο που γνωρίσαμε στο πρώτερο διάστημα και έτσι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι μικρή ποσότητα, δεν καθιζάνει, δηλαδή δεν φτάνει όλη αυτή στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Εντάξει, μπορεί κατά κάποιο τρόπο λίγο τα αυτοκίνητα, λίγο κάποιες επιφάνειες να φαίνονται λίγο σκονισμένες, αλλά εντάξει, έτσι είναι, πάντα γινότανε και θα συνεχίσει να γίνεται. Πάντως από τη Μεγάλη Παρασκευή, κυρίως από το Μεγάλο Σάββατο και μετά, φαίνεται ότι γενικά θα υπάρχει καθαρότητα στην ατμόσφαιρα, πολύ πιο καθαρές συνθήκες και χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους μεταφορά ιδιαίτερα για το νησί μας. Μάλιστα. Τώρα κύριε Λέκα, επειδή μπαίνουμε πλέον στο Μάιο, θέλουμε να σας ρωτήσουμε με τις βροχές γενικώς τελειώσαμε τώρα για φέτος, δηλαδή ό,τι νερό μαζεύτηκε στα φράγματα και αυτά τέλος ή έχουμε να περιμένουμε τίποτα? Γιατί με τα σημερινά δεδομένα θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι από πλευράς νερού και επάρκειας. Κοιτάξτε, αυτό σας το έχω πει και άλλες φορές, έχει πάει μεγάλη συζήτηση. Το να λέμε σε βροχομετρικές περιόδους, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουμε το αίτιο της ανομβρίας, γιατί εν μέσω
υγρών ετών, δηλαδή με καλά βροχομετρικά, μεσολαβούν και κάποια έτη, όπως και το περσινό και το φετινό, μεσολαβούν κάποια έτη τα οποία δεν είναι τόσο αποδοτικά σε βροχές. Και να ανησυχούμε, φανταστείτε τι θα κάνουμε όταν θα έρθουν τα άνομβρα έτη, δηλαδή τα έτη ξηρότητας, και απλά θα παρεμβαίνουν κάποια χρόνια τα οποία θα έχουν λίγο καλύτερα βροχομετρικά. Εμβόλυμα δηλαδή θα μπαίνουν τα έτη των βροχομετρικών. Τι θα κάνουμε τότε? Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ακούγοντάς το μέσα από την επιστημονική μου γνώση, ακούγοντάς το όλο αυτό, λέω αν είναι δυνατόν, όπως και το χρήμα έχει καταντήσει, το χρήμα να μας φτάνει με τίποτα, όσο και να έχουμε δεν μας φτάνει, το ίδιο κατάντησε να είναι και το νερό, που το νερό όμως είναι αγαθό, είναι πηγή ζωής. Αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε ότι θα πρέπει να το προσέχουμε. Από εδώ και πέρα, επιτρέψτε μου να σας πω, οι όποιες βροχές και να μεσολαβήσουν, ανοιξιάτικου δηλαδή χαρακτήρα πηγαίνοντας και προς τη θερινή περίοδο, είναι βροχές οι οποίες θα τις χαρακτηρίζαμε λίγο πολύ ποτιστικές ή αν έβγαζε κάποια ένταση, κάποια βροχή, το περισσότερο θα χαθεί, γιατί η εξάτμιση αρχίζει πλέον και γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έντονη, και άρα δεν θα έχει ένα αποδοτικό ύψος, ένα αποτύπωμα το οποίο να οδηγηθεί προς τα φράγματα ή να κάνει ακόμα και στον υπόγειο υδροφορέα. Ό,τι χιόνι λιώσει ακόμα, αυτό θα οδηγηθεί. Από εκεί και μετά μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να στραφούμε και να δούμε είναι το κομμάτι της εξοικονόμησης, το κομμάτι της σωστής διαχείρισης. Η σπατάλη φέρνει προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που το λέτε πάρα πολλά. Σας έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά να το λέτε, κύριε Λέκα, αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το λέτε κι εσείς. Δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε τον καιρό, να λέμε κλιματική αλλαγή, να λέμε τέτοια πράγματα τα οποία είναι ένα άλοθη του δεν κάνω τίποτα. Γιατί το έχω πει, το καλύτερο πολιτικό άλοθη σήμερα που έχει γίνει παγκόσμια είναι δυστυχώς, δεν φταίνε εμείς, η κλιματική αλλαγή. Αυτή και η καδάση, αυτή και τα πάντα, αυτή κάνει τις πλημμύρες, αυτή κάνει. Άρα λοιπόν απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα προϋπήρχαν, η ιστορία του κλίματος και η ιστορία των καιρικών καταστάσεων μας έχει διδάξει πολλά πράγματα. Ζούμε σε μια καλή κλιματική κατάσταση, δεν είναι ότι χειρότερο, ας παρουσιάζεται με τον όποιο τρόπο, γιατί σας είπα είναι μέσω εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλώντας για το νερό και βλέποντας την ιστορία του νερού σε παρελθοντικούς χρόνους, με τις λιτανίες, μια πολύ ωραία έκθεση που έγινε από τον κύριο Ψηλάκη στο Ηράκλειο, το καταδεικνύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ψέματα, έτσι, οι εικόνες μιλάνε εκεί και είναι μια ιστορία λίγων ετών του κυρίου Ψηλάκη, έτσι, λίγων ετών εννοώ για την ανθρώπινη ζωή. Τώρα εντάξει, κατέγραψε κάποιες φωτογραφίες ηλικίας 60 ετών, να είναι περίπου. Φανταστείτε τι μπορεί να γινόταν πριν 100, 200, 300 χρόνια, έτσι. Άρα όλο αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα στο κομμάτι της διαχείρισης. Εκεί πάσχουμε, και όχι ότι η ατμόσφαιρα δεν θέλει να δώσει. Και όταν δεν θέλει να δώσει θα μας έχει προειδεάσει, γιατί κάνει κύκλους. Στον κύκλο της ξηρότητας δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Ό,τι και να κάνουμε, ο κύκλος είναι αναπόφευκτο, βέβαια. Είναι. Ακριβώς, είναι αναπόφευκτο. Πάντως χαιρόμαστε που το λέτε, διότι και στους πολιτικούς και στους φορείς γενικά, δηλαδή στις τρεις κουβέντες, οι δύο είναι κλιματική κρίση. Ναι. και η αποδόση είναι ότι έχουμε τελειώσει με την κλιματική αλλαγή και είμαστε πια στην κρίση. Αν πληρώναμε ένα λεπτό κάθε ένας που εξέφραζε αυτή την έκφραση, δηλαδή κλιματική αλλαγή, κρίση, θα ήταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή πολύ πιο πλούσιος. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Κατάκτηση του όρου και πολλές φορές και χωρίς νόημα. Έτσι. Ακούω σε πολλά πράγματα ότι δεν ξέρουμε να το εξηγήσουμε. Η κλιματική κρίση. Αυτή κάνει το ένα, αυτή κάνει το άλλο. Εντάξει, αφού το βρήκαμε, μπορεί να τη διορθώσουμε τότε και να τα αλλάξουμε όλα. Που δεν πρόκειται βέβαια. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Ευχόμαστε να έχουμε ένα όμορφο Πάσχα, μια όμορφη Ανάσταση και βεβαίως... Πάντως να σας πω ότι αμέσως, δηλαδή η μόνη μέρα που έτσι μας δείχνει κάποια σημάδια, ερχόμενο δηλαδή αυτή η ψυχρή μάζα από το Σάββατο που θα φέρει την ψύχρα, θα έχουμε δυτικούς ανέμους, προσοχή την Παρασκευή και το Σάββατο, ισχυρή δυτική άνεμη. Εντάξει, είναι μια περίοδος που βλέπουμε οι φωτιές και οι πυρκαγιές πολύ εύκολα μπαίνουν και δεν ξέρω γιατί. Αλλά
λίγο προσοχή σε αυτό. Την Κυριακή όμως οι άνεμοι θα είναι αρκετά εξασθενημένοι. Όσοι επιχειρήσουν φυσικά το παραδοσιακό έθιμο, μεγάλη προσοχή, γιατί εντάξει, μπορεί να μην έχει ανέμους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αν και δεν επιτρέπεται, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, η ημέρα... Είναι ένεκα της ημέρας, κύριε Λέχα. Προσοχή, ναι, εντάξει, όλα θέλουν το μέτρο, θέλουν την προσοχή τους, το οτιδήποτε. Να πούμε λοιπόν ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καλές μέρες, δηλαδή και οι εορταστικές αμέσως μετά το Πάσχα και η Δευτέρα, καθώς επίσης και η Τρίτη, που θα είναι και η γιορτή της Πρωτομαγιάς, θα είναι μέρες πάρα πολύ καλές και μάλλον φαίνεται με τα προγνωστικά ότι και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σε λίγο υψηλότερα και θα είναι σε καλύτερα επίπεδα. Άρα θα είναι ένα τετραήμερο σχεδόν πάρα πολύ καλό και εορταστικό, ανοιξιάτικο μεν, αλλά και καλύτερο θερμοκρασιακά. Ωραία και για εξορμήσεις. Βεβαίως. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Αμήν.